Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας με μια συμφωνία για το χρέος και με μια τελευταία δόση 15 δισεκατομμυρίων ευρώ, η Ελλάδα θέτει τις βάσεις για την επόμενη μέρα. Μαζί μας η Μαρίνα Φούτα. Μαρίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Λευκός καπνός βγήκε από το Λουξεμβούργο, από το κρίσιμο Eurogroup της Πέμπτης, μετά από μια συνεδρίαση thriller, η οποία διήρκησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ας δούμε τα βασικά σημεία αυτής της συμφωνίας πακέτο, με την οποία επιστρέφει από το Λουξεμβούργο ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών. Η Ελλάδα κατόρθωσε να λάβει μία δόση της τάξης των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ, η τελευταία δόση στο πλαίσιο του προγράμματος, η οποία και επικυρώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης. Μαζί με αυτό, η Ελλάδα κατόρθωσε να διασφαλίσει και ένα μαξιλάρι ρευστότητας, ένα μαξιλάρι ασφαλείας θα μπορούσαμε να πούμε, 24,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα μπορεί να τα έχει ως απόθεμα για να μπορεί να αναχρηματοδοτήσει τις ανάγκες της μετά τη λήξη του προγράμματος, μετά την έξοδο από το πρόγραμμα τον ερχόμενο Αύγουστο και με μια διορία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, 22 μηνών. Τώρα, στο μέτωπο του χρέους, η Ελλάδα κατόρθωσε να λάβει μια δεκαετή επιμήκυνση των ορειμάνσεων των ομολόγων του EFSF. Επί της ουσίας είναι το δεύτερο δάνειο που έλαβε η Ελλάδα από τον EFSF αξίας 99 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ. Και επίσης μια δεκαετή ακόμα περίοδο χάριτος. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν έλαβε. Πάντα υπάρχει το δόν, υπάρχει και το λαβή. Η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο έλαβε δεσμεύσεις για μια σειρά από υποχρεώσεις που καλείται να καλύψει τα επόμενα χρόνια. Μέσα στα οποία συγκαταλέγονται τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα της τάξης του 3,5% για τα επόμενα χρόνια. Και φυσικά η Ελλάδα θα πρέπει να παραμείνει στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Αυστηρή εποπτεία η οποία θα ενεργοποιηθεί τους επόμενους μήνες. Ναι, η οποία θα είναι διαφορετική από τα προγράμματα των άλλων χωρών που βρέθηκαν σε μνημόνιο, γιατί θα είναι μια δημοσιονομική εποπτεία αρκετά αυστηρή και η οποία θα περιλαμβάνει τρίμηνες αξιολογήσεις με αρκετές ποινές και αρκετά πέναλτι σε περιπτώσεις που η Ελλάδα δεν συμμορφώνεται με τα συμφωνηθέντα. Αυτό που θα πρέπει να πούμε ακόμα είναι ο ρόλος του Δουνουτού. Το Δουνουτού θα συμμετέχει συμβουλευτικά πλέον, θα θεωρείται ένα σύμβουλος της Ελλάδας στα επόμενα βήματά της. Γιατί επί της ουσίας δεν υπάρχει κανένα ενεργό πρόγραμμα από την πλευρά του Ταμείου. Να σημειώσουμε ότι η συμφωνία έχει επικροτηθεί από το σύνολο των Ευρωπαίων αξιωματούχων, καθώς και από το σύνολο του διεθνούς τύπου. Όλοι μιλούν για μια ιστορικών διαστάσεων συμφωνία, για μια συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Και ανακούφισης. Ανακούφισης. Μιας και είπες ανακούφιση, ενδεικτικό είναι ότι το ελληνικό χρηματιστήριο σήμερα Παρασκευή άνοιξε με κέρδη περίπου 2%, επικροτώντας και αυτό με τη σειρά του τη συμφωνία. Ωστόσο, αυτό που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι κάθε συμφωνία είναι απλά ένα συμβιβασμός και πάντα σε ένα συμβιβασμό, πάντα κάτι κερδίζεις, πάντα κάτι χάνεις.